Καλησπέρα. Το σημερινό μάθημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα ασχοληθούμε με τι εικονικέ μεθόδου, τι virtual methods, η οποία είναι μια λειτουργικότητα που έρχεται και μπαίνει μέσα στην κληρονομικότητα η οποία θα μας λύσει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις σαν αυτή την οποία είδαμε στο προηγούμενο μάθημα στην τελευταία άσκηση. Ε, και να θυμίσω όλες, γιατί αυτός είναι και ο στόχος του μαθήματος, ότι ο στόχος ήταν να πηγαίναμε σε μια ιεραρχία κλάσεων και να μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε με κάποιο τρόπο τα αντικείμενά τη. Και συγκεκριμένα να μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πίνακα δηλαδή, ο οποίο μέσα θα είχε γάτε, σκύλου και οτιδήποτε άλλο εκπορευόταν από μια βασική υπερκλάση. Κλάση. Αυτό θα καταφέρουμε λοιπόν να κάνουμε σήμερα με τις εικονικές μεθόδους. Ωραία, πάμε να το πάρουμε από την αρχή και να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για τον επαναορισμό μεθόδων. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα στο προηγούμενο μάθημα και είχαμε δει ότι πηγαίνουμε και φτιάχνουμε μία βασική κλάση και αμέσως μετά μπορούμε να την επεκτείνουμε προσθέτοντας λειτουργικότητα. Υπάρχει όμως ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ότι μπορούμε να επαναορίσουμε κάποιες από τις μεθόδους της κλάσης. Εντάξει. Και να δούμε ένα παράδειγμα, έχουμε εδώ το, την οντολογία των ζώων, έχουμε το animal να είναι η βασική κλάση και αμέσως μετά από αυτό να κληρονομούν η γάτα και ο σκύλος. Έτσι. Και έστω επίσης ότι η κλάση animal έχει μια μέθοδο make sound. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα θέλαμε η γάτα και ο σκύλος να μπορούν να επαναορίσουν τη μέθοδο ώστε να εξειδικεύουν τον ήχο τους. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μία μέθοδο στη βασική κλάση, έχουν δικαίωμα η γάτα και ο σκύλος, έχουν δικαίωμα οι υποκλάσει να επαναορίσουν μία μέθοδο, ούτως ώστε να αλλάξουν πλήρω τη λειτουργικότητά τη. Αυτό λοιπόν είναι και ο πρώτο τρόπο για να επαναορίσουμε μία μέθοδο και θα αναφέρεται ω υπέρβαση μεθόδου, method overriding. Στην ουσία είναι σαν να κάνουμε αντικατάσταση τη μεθόδου. Έχει δηλαδή η μέθοδο μία λειτουργικότητα στο animal και μετά πηγαίνουμε εμεί στην κάτα και λέμε, οπ, τώρα θα την πετάξει στα σκουπίδια τη λειτουργικότητα την οποία έχει και θα βάλει τη λειτουργικότητα την οποία θα σου πω εγώ. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το overriding των μεθόδων. Συνεπώ πηγαίνουμε και βλέπουμε το παράδειγμά μα, έχουμε το animal, αυτό βγάζει έναν ήχο. Έχουμε μετά τον dog το οποίο κληρονομεί το animal και βγάζει και αυτό έναν ήχο. Έχουμε το cat το οποίο κληρονομεί το animal και βγάζει και αυτό έναν ήχο. Οι ήχοι είναι οι αναμενόμενοι. Βέβαια στο animal έχουμε ένα θέμα γιατί το animal τώρα τι έχουν να βγάζει. Τέλο πάντων, βγάζουμε εδώ μια σε out η οποία είναι προσωρινή για να έχουμε μια λειτουργικότητα και θα δούμε πώς θα το υπερβούμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί το animal δεν έχει νόημα να βγάζει ήχους, αλλά τέλος πάντων τώρα εμείς έχουμε βγάλει, έχουμε βγάλει να βγάζει έναν ήχο της πλάκας. Μετά ο dog έχει τον ήχο τον οποίο περίμενε, το cat έχει τον ήχο τον οποίο περίμενε. και αμέσως μετά στη main πηγαίνουμε και δηλώνουμε ένα dog, ένα cat, ένα animal και αμέσως μετά πηγαίνω και καλώ τη συνάρτηση Make Sound έτσι, και για τα τρία αντικείμενα. Και αν πάμε και το δούμε, πράγματι η αντικατάσταση μεθόδων γίνεται με τον τρόπο τον οποίο αναμένουμε. Και αν το τρέξω λίγο να το δούμε, θα δούμε ότι ο σκύλος καταρχάς βγάζει τον ήχο του, αμέσως μετά η γάτα βγάζει τον ήχο της και επίσης και το animal βγάζει τον ήχο του. Όπω βλέπει, η λειτουργικότητα είναι αρκετά όμορφη. Με το ίδιο όνομα μεθόδου έχουμε διαφορετική λειτουργικότητα. Είναι ένα βασικό στοιχείο πολυμορφισμού. Και τώρα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι με κάποιο τρόπο αυτά να τα ομαδοποιήσουμε προκειμένου να φτιάξουμε ένα πίνακα αντικειμένων. Αν μπορούσαμε να τα έχουμε και τα τρία αντικείμενα σε έναν πίνακα, θα μπορούσαμε να τρέξουμε ένα loop, το οποίο loop θα καλούσε την ίδια συνάρτηση σε όλα και θα είχε διαφορετική λειτουργικότητα ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου. Εδώ λοιπόν είναι όλο το παραμύθι, είναι ότι η C++ έρχεται και σου κάνει αυτό εδώ, προσοχή, 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 είναι δηλαδή ότι ένας δείκτης σε αντικείμενο βασικής κλάσης μπορεί να δείχνει σε αντικείμενο παραγόμενης κλάσης. Το ίδιο ισχύει παρεπτόντως και για τις αναφορές. Εντάξει, οι δείκτες και αναφορές έχεις παρατηρήσει ότι πάνε λίγο πακέτο γενικώ όσον αφορά τη φιλοσοφία τους. Ωραία, τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ ότι από την προφανή χρήση την οποία μπορούσαμε να κάνουμε μέσω δικτών, παρατήρησε εδώ πηγαίνω και δηλώνω ένα base pointer το οποίο δείχνει στη βάση και πηγαίνω και φτιάχνω ένα αντικείμενο τύπου animal και πηγαίνω και καλώ τη make sound. Αυτό είναι ο προφανής τρόπος με τον οποίο θα το χρησιμοποιούσαμε μέσω δίκτυ. Και αμέσως μετά μπορώ να δηλώσω και ένα δίκτυο οποίο είναι στην παραγόμενη κλάση και να φτιάξω ένα αντικείμενο παραγόμενη κλάση και να καλέσω τη συνάρτηση με Xound. Και εδώ υπάρχει το γνωστό τέριασμα, δηλαδή ποιο τέριασμα. Ότι έχω έναν δίκτυο ο οποίο δείχνει σε κάποια κλάση και αμέσως μετά πηγαίνουν και φτιάχνουν και ένα αντικείμενο της ιδίας κλάσης. Κατάλαβες, ομοίως εδώ πέρα έχω ένα, αντικείμενο, ένα συγγνώμη, σε μια κλάση και αμέσως μετά πηγαίνω και το βάζω και δείχνει σε ένα αντικείμενο της ιδίας κλάσης. Υπάρχει δηλαδή αυτό το τέριασμα μεταξύ δίκτυ και αντικειμένου στο οποίο δείχνει. Ε, ωραία, η σύπλασμα μας επιτρέπει να κάνουμε λοιπόν το εξή. Να βάλουμε δίκτυ βασικής κλάσης να δείχνει σε αντικείμενο παραγόμενης κλάσης. Παρατήρησε εδώ, πηγαίνω και δηλώνω ένα δείκτη βασικής κλάσης και αμέσως μετά πηγαίνω και το βάζω και δείχνει σε ένα αντικείμενο ε, παραγόμενης κλάσης. Συνεπώς αμέσως μετά μπορώ να πάω και να καλέσω μέσω του δείκτη της βασικής κλάσης τη συνάρτηση, τη μέθοδο make sound. Ο δείκτης βασικής κλάσης που δείχνει σε αντικείμενο παραγόμενης κλάσης έχει πρόσβαση μόνο στις μεθόδους της βασικής κλάσης όμως. Εντάξει εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα. Αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς να κάνουμε θα ήταν μέσω αυτής εδώ της κλήσης, εντάξει, ότι η βασική κλάση καλεί μία μέθοδο. Πρόσεξε τώρα, αυτή η μέθοδος όμως έχει, έχει, οριστεί από τη μία μεριά και στη βασική κλάση, έχει οριστεί και στην παραγόμενη κλάση. Και έχουμε εδώ μια σύγκρουση, έτσι δεν είναι. Γιατί από τη μία μεριά ο δείκτης είναι βασικής κλάσης, από την άλλη μεριά το αντικείμενο είναι παραγόμενης κλάσης. Καλό τη μέθοδο που βρίσκεται και στη μία και στην άλλη. Ωραία, ποια από τις δύο make sound θα κληθεί. Λέει λοιπόν ο κανόνας είναι ότι θα κληθεί η μέθοδος της βασικής κλάσης. Δηλαδή υπάρχει ένα τέριασμα με βάση τον τύπο δεδομένων του δίκτυ. Τώρα, μια παρατήρηση Πολύ σύντομη είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, ο δείκτη παραγόμενη κλάση να δείχνει σαν αντικείμενο βασική κλάση. Αυτή είναι η λειτουργικότητα την οποία προσθέσαμε. Συνεπώ, αν πάω τώρα να φτιάξω ένα προγραμματάκι το οποίο να το αναδεικνύει αυτό, παρατήρησε ότι για να φτιάξω μία γάτα, ένα σκύλο και ένα ζώον, πηγαίνω και δηλώνω έναν δείκτη, και τα, και τα τρία δηλαδή δηλώνονται μέσω ενό δείκτη σε βασική κλάση. Άρα λοιπόν. Οι τρει προσβάσει που έχω έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Πάρα πολύ σημαντικό, και αμέσω μετά καλώ τη Make Sound και στι τρει. Και τα κάνω και τη Lead, γιατί έκανα πρόσβαση μέσω δικτών. Και πάμε να δούμε λίγο και αυτό εδώ το προγραμματάκι. Εντάξει, το τρέχω. Και τώρα θα ήθελα να βγαίνουν οι διαφορετικοί ήχοι ανάλογα με το τι τύπο είναι το αντικείμενο και παρατήρησε ότι βγαίνουν και στα τρία το ίδιο πράγμα και βγαίνει η μέθοδο τη βασική κλάση. Άρα λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε έναν κανόνα και λέμε ότι όταν κάνουμε method overriding, writing, τότε θα καλείται η μέθοδο τη βασική κλάση και όχι η μέθοδο τη παραγόμενη και αναφέρουμε βέβαια σε μια μέθοδο η οποία έχει επαναοριστεί. Μια μέθοδο δηλαδή που υπάρχει τόσο στη βασική κλάση όσο και στην παραγόμενη κλάση. Τώρα, είμαστε πολύ κοντά στο να επιτύχουμε το πρόβλημα το οποίο θέσαμε στο προηγούμενο μάθημα, γιατί τώρα μπορώ να φτιάξω ένα πίνακα, ο οποίο πίνακα να έχει έτσι διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία όμω ανήκουν στην ίδια οντολογία, ανήκουν στην ίδια ιεραρχία. Οπότε, παρατήρηση εδώ, πηγαίνω και δηλώνω ένα πίνακα, ο οποίος, το οποίο τύπο δεδομένων είναι Animal Star, ένα πίνακα δηλαδή, του οποίου τα δεδομένα είναι δείκτες σε τύπο βασικής κλάσης. Αυτό εδώ να το βάλεις καλά στο μυαλό σου, γιατί σίγουρα αν προγραμματίσεις κάτι θα το χρειαστείς, ότι δηλαδή πηγαίνω και φτιάχνω έναν πίνακα δικτών, όπου ο πίνακας δικτών θα δείξει σε αντικείμενα. Τώρα, ο τύπος δεδομένων αυτών των δικτών είναι πάνω σε βασική κλάση, αλλά τα αντικείμενα τώρα μπορούν να διαφοροποιούνται. Παρατήρησε το πιν του μηδενό, πηγαίνω και λέω ότι είναι έτσι ένα σκύλο. Ωραία, και πηγαίνω και του βάζω ότι είναι ένα αντικείμενο σκύλο. Μετά το πιν του 1 πηγαίνω και του λέω ότι είναι μια γάτα. Το πιν του 2 πηγαίνω και του λέω ότι είναι ένα animal και μπορώ να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Η λειτουργικότητα έχει επιτευχθεί. Κατάφερα και έχω σα ένα πίνακα ετερογενή αντικείμενα. Ωστόσο, δεν έχω καταφέρει ακόμα να επιτύχω τη λειτουργικότητα, η οποία είναι ότι ανάλογα με το είδος του αντικειμένου να καλείται και διαφορετική μέθοδος. Το μάθαμε αυτό έτσι, ότι το overriding σημαίνει ότι θα κληθεί η μέθοδος της βασικής κλάσης εφόσον έχω πρόσβαση σε αυτήν μέσω δίκτυα βασικής κλάσης. Αυτό είναι ο κανόνας. Εντάξει. Οπότε αμέσω μετά αυτή εδώ η εκτύπωση, ναι μεν γίνεται πια ωραία με ένα for, αυτό ήθελα να πετύχω. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα και πάλι δεν είναι το επιθυμητό. Αν πάω δηλαδή εδώ πάλι και το τρέξω αυτό εδώ το προγραμματάκι αυτή τη φορά, θα παρατηρήσουμε ότι θα μας βγάλει τρεις φορές το Animal Sound. Παρ' όλα αυτά η λύση υπάρχει. Και η λύση ποια είναι, η λύση είναι ότι θα ορίσουμε τις εικονικές μεθόδους. Οι εικονικές μέθοδοι θα καταφέρουν να επιτύχουν ακριβώς αυτό, ανάλογα με το τύπο του αντικειμένου, να καλείται και επίσης διαφορετική μέθοδο.